Βρισκόμαστε μετά το τέλος του παιχνιδιού Σταυρός Μακρικά, Σταυρός Αρτάκη και έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Σταυρού, Άγγελο Βογιατζή. Άγγελο Βογιατζή, δύο λόγια το σημερινό παιχνίδι της ομάδας σου, πώς το είδες με την ομάδα σου να επιτυχεί 1-3 από την ομάδα της Αρτάκης. Εντάξει, παίζαμε μια ομάδα η οποία είναι διεκδικήτρια του πρωταθλήματος, η οποία είναι οργανωμένη με το γήπεδό της, με τα γήπεδά της. Εμείς έχουμε 20 μέρες να κάνουμε προπόνηση, σωστή προπόνηση, έτσι. Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν, δεν έχουμε γήπεδο τις τελευταίες 20 μέρες, 25. Και αυτό έχει αφήσει πίσω την ομάδα. Βέβαια, δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. Νομίζω ότι στο πρώτο 20 λεπτό κάναμε αυτό που ζητούσαμε. Ευνηδιάσαμε την Αρτάκη. Πετύχαμε ένα γκολ το οποίο το δουλέψαμε την Παρασκευή και το οποίο μας βγήκε στην προπόνηση και ήταν ένα γκολ το οποίο μας έδωσε μεγάλη χαρά έτσι όπως ήρθε, γιατί τα παιδιά δούλεψαν κατά γράμμα και εκτέλεσαν κατά γράμμα όπως το είχαμε σχεδιάσει. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω είχαμε δυσκολία στις μεταβάσεις και είχαμε δυσκολία και στη συγκέντρωση καθότι επέλθηκε η κούραση. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Παίζαμε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα και πάρα πολύ προπονημένη. Έτσι. Είμαι ευχαριστημένος. Κοτς, μέχρι τώρα την πορεία σου, παρότι είναι ο πρώτης σε αυτή η ομάδα, έχει καταφέρει να είναι από τις εκπλήξεις πρωταθλήματος. Δεν θα έλεγα από τις εκπλήξεις, αλλά μέσω σταθερής δουλειάς η ομάδα έχει φτάσει να βρίσκεται στην έκτη θέση, η οποία μόνο και αυτά μετά από 19 αγωνιστικές, η πορεία της, όλα τα παιχνίδια, όπως έχουμε δει, μόνο νεοφώτιση δεν είναι. Τι θέλεις να πεις γι' αυτό και τι προσδοκάς για τη στιγμή πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, η ομάδα επέστρεψε μετά από 20 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία της ΑΕΠΣΕ. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, κάποιοι μας είχαν ήδη καταδικασμένους. Εγώ είχα πει ότι η ομάδα αυτή μέσω της δουλειάς της οποίας κάνει θα μπορεί να παίξει στο ελκυστικό ποδόσφαιρο και να μαζέψει και πάρα πολλούς βαθμούς. Νομίζω αυτό το έχουμε καταφέρει. Το τελευταίο ένα μήνα, το τελευταίο δίμηνο θα έλεγα, έχουμε κάποια προβλήματα. Έφυγαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Ήρθαν κάποια νέα παιδιά. Για να γίνουν τα παιδιά αυτά μέλος της ομάδος και για να μπορούν να βγάλουν αυτά που θέλουμε, τα στοιχεία στο παιχνίδι μας, θα πρέπει να έρχομαι να κάνουμε και προπονήσεις. Αυτό δεν είναι εφικτό αυτή την περίοδο. Προσπαθούμε να μαζευτούμε στην προπόνηση και να βρούμε το κατάλληλο γήπεδο για να κάνουμε. Έχουμε προβληματάκια. Είχαμε και μια μεγάλη ατυχία που θέλω να πω. Ναι, είναι για μας, ο Γιάννης είναι η μεγάλη στεναχωριά μας, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ εξελίξιμος και ήταν για μας ένας από τους πιο σταθερούς και τους πιο καλούς ποδοσφαιριστές που έχει η ομάδα. Έτσι, και με τη φυγή των Ρεπετσά, Τσούτσι και Σεΐτη είμαστε σχεδόν άλλη ομάδα. Εντάξει, νομίζω θα πρέπει να έχουμε περισσότερους βαθμούς, δεν τους έχουμε λόγω απειρίας, αλλά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Είμαι ευχαριστημένος. Κότσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.